Γεια σου. Έλα λοιπόν στο κανάλι μου. Έμπα που λένε, μπες μέσα κανονικά στο σπίτι εδώ. Έχουμε φανταστικό άνοιγμα, πρωτότυπο. Δεν το έχεις ξαναδεί. Είναι ιδιαίτερο, πολύ... ο μάγος. Ο μάγος τι κρύβει για σένα. Ποιο είναι το μήνυμα, ένα ειδικό, ιδιαίτερο, παράξενο ρίξιμο για το μάγο. Ο μάγος λοιπόν θα φανερώσει πάρα πολλά πράγματα και θα γίνει το ρίξιμο πάνω στα τέσσερα κυρίως στοιχεία που έχουν όλες οι εικόνες. Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία που έχουν όλες οι εικόνες, για να πάρω αυτό εδώ πέρα να σου δείξω. Θα το ρίξουμε πάνω στα ξύφη, στο κύπελο, στα πεντάκτηνα και στο μπαστούνι. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία λοιπόν ο μάγος, αυτό το ρίξιμο, θα στηριχθούν πάνω σε αυτό το ρίξιμο. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ποιος είναι αυτός ο μάγος ο οποίος εσένα σε ελκύει. Έναν από αυτούς τους τέσσερις. Διάλεξε έναν μάγο και αυτός θα σου μιλήσει στην ψυχή σου. Θα σου μιλήσει για έμπνευση, θα μιλήσει για σένα, θα μιλήσει για τα τέσσερα στοιχεία τα οποία πρέπει να δεις στη ζωή σου και θα σου μιλήσει και για υλοποίηση της επιθυμίας. Αυτό όμως το ρίξιμο έχει μια πολύ ιδιαιτερότητα. Ο μάγος θα φανερώσει κάτι. Τι έχεις πραγματικά ανάγκη σε αντιδιαστολή, να το πούμε έτσι, σε κόντρα ρόλο που λένε, στο τι εσύ θέλεις. Εντάξει, άλλο τι χρειάζομαι, άλλο τι θέλω. Έχει μεγάλη διαφορά. Και ίσως εκεί είναι και το μυστικό του manifestation που λένε, της υλοποίησης της ευχής, της υλοποίησης των επιθυμίων, διότι ο μάγος έχει μάθει, έχει γνώσεις, έχει καταφέρει και έχει κατακτήσει αυτή τη γνώση, καταλαβαίνει το ενεργειακό κομμάτι και μπορεί και υλοποιεί πράγματα. Όλοι είμαστε μάγοι, όλοι έχουμε δυνατότητες, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι έχουν προχωρήσει περισσότερο, άλλοι έχουν προχωρήσει λιγότερο. Δεν υπάρχουν, να σας το πω έτσι, περισσότερο ευλογημένοι στα μάτια ενός Θεού, ας το πούμε, κάτω από τα μάτια ενός Θεού, στα μάτια του Θεού, του σύμπαντος, ό,τι πιστεύει ο καθένας του, Βούδα το ένα το. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε όλοι ίσοι κάτω από τους πνευματικούς νόμους, αλλά και βεβαίως και κάτω από τους νόμους γενικότερα αυτής της ενσάρκωσης. Ο μάγος λοιπόν σε μαθαίνει τι χρειάζεσαι γενικότερα στη ζωή σου. Εσύ μπορεί να λες, εγώ θέλω εκείνο, εγώ θέλω τα άλλο, εγώ επιθυμώ, οκ, εντάξει. Μήπως τελικά δεν το χρειάζεσαι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εδώ όμως ο μάγος λοιπόν μείνει εδώ, διότι θα αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ όμορφο, ιδιαίτερο ρίξιμο, πάρα πολύ δυνατό. Θα γίνει με 7 κάρτες και θα δεις πόσες σημαντικές πληροφορίες θα πάρεις. Εντάξει, λοιπόν, δεν λέω κάτι άλλο για να το προχωρήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο, ο πρώτος ο μάγος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Ελπίζω να έχεις επιλέξει, διότι ξεκινάμε. Για να πάρω αυτούς τους μάγους, ας τους βάλω εδώ να παρακολουθούν λοιπόν. Και είναι ο πρώτος μάγος. Είναι αυτός εδώ. Είναι από την κλασική ταρό της Rider-Waite. Αυτή βέβαια είναι η ειδική vintage ταρό. Δεν υπάρχει. Μην το ψάξετε. Είναι ειδικά φτιαγμένη για μένα. Λοιπόν, όπου λέει εδώ πέρα ότι... Τι σου λέει αυτός ο μάγος? Σου λέει ότι αυτό που φαντάζεσαι, αυτό που ονειρεύεσαι, αυτό που μάλλον λέει μπορείς να κάνεις τη φαντασία σου πραγματικότητα. Διότι όταν βρεις εκείνες τις δημιουργικές δυνάμεις, τις ικανότητες κιόλας, έτσι, όχι μόνο «Α, ωραία, το θέλω», λοιπόν, προσαρμοστείς τις συνθήκες και έχεις και αυτοπεποίθηση, διότι ένας μάγος για να πετύχει, γιατί μιλάμε τώρα, ναι, για να πετύχει πρέπει να έχει και αυτοπεποίθηση. Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, μην το ξεκινήσεις καν. Ένας μάγος γενικά, θα σας μιλήσω αστρολογία, προσέξτε, υπάρχουν αστρολογικά ξόρκια. Εντάξει. Όμως, για να μπορέσει κάποιος να τα εφαρμόσει, χρειάζονται πολλές γνώσεις, είναι πολύ τεχνικά, γιατί πρέπει να βρεις κάτι με τους πλανήτες, κάποια μέρα, κατάλληλη ώρα, με την ημερομηνία γέννησή σου κτλ. Αλλά πρέπει όμως να έχεις και πολύ δυνατή ενέργεια. Έχω ξαναμιλήσει σε κάποια βίντεο, δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά είναι ευκαιρία τώρα που το λέμε εδώ γενικά. Ένας, για να μπορέσει να έχει δύναμη ως, ας το πούμε, είτε άντρας είτε γυναίκα, πρέπει να έχει πολύ άρη στο χάρτη του. Πραγματικά άρη. Να έχει πολύ φωτιά δηλαδή, ή πολύ φωτιά. Είναι ένας από τους όρους, ας το πούμε. Ή να έχει άρη στον εγώ καιρό, ξέρω.
Είναι κάποιοι σχηματισμοί οι οποίοι βοηθάνε. Θα μου πείτε τώρα, οι υπόλοιποι δηλαδή δεν μπορούν? Φυσικά και μπορούν, αλλά χρειάζεται κυρίως πάρα πολύ φωτιά στο χάρτη ενός ανθρώπου για να έχει πολλή ενέργεια, ώστε αυτή η ενέργεια να παραμείνει, να μην ξεφτύσει. Γιατί μπορεί να κάνουμε ένα, λέω τώρα, ένα μαγικό, αλλά αυτό μετά μπορεί να μην έχει κάποια δύναμη. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, πάρα πολλοί παράγοντες. Τώρα όμως πάμε εδώ στο δικό μας το θέμα, να μην ξεφύγουμε πολύ. Έχει να κάνει με τη δύναμη λοιπόν εδώ, γιατί ένας μάγος πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και εσείς τώρα έχετε επιλέξει έναν μάγο ο οποίος θα σας αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα, εντάξει. Ξεκινάμε. Λίγο έτσι να ανακατέψω, αν και τα έχω ανακατέψει από πριν αρκετά, παρόλα αυτά όμως για να μπούμε στην ενέργεια. Αυτός εδώ πέρα είναι λοιπόν και ξεκινάμε με το πρώτο χαρτί. Με την πρώτη μας επιλογή, στο οποίο λέει τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι. Για ποιο πράγμα σε καλεί η ζωή. Ακούσατε τι λέει ο μάγος. Ποιο είναι το καλεσμά σου σε αυτή τη ζωή. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα καλέσμα. Και δεν μιλάω τώρα για να γίνουμε, ξέρω εγώ, τρισεκατομμυριούχοι, πολλά λεφτά, αυτό, γνωστοί. Αυτά είναι της κοινωνίας. Μιλάμε πιο εσωτερικά, πιο βαθιά. Και η πρώτη, μισό λεπτό, ωραία, αυτή η κάρτα εδώ πέρα που βγαίνει, είναι η δύναμη. Αυτό που έχεις κληθεί, εδώ είναι Ερμής γενικά, είναι η επικοινωνία, εντάξει, σαφώς έχει και το εμπόριο μέσα, σαφώς έχει και τις business, σαφώς έχει και το εργασιακά. Έχει όμως και τα υπόλοιπα επικοινωνιακά που μιλάμε με τους ανθρώπους, έχει τα πάντα. Όταν λέμε για τέσσερα στοιχεία, θα τα δούμε μετά, μιλάμε για όλα. Μιλάμε και για αγάπη, μιλάμε και για έρωτα, μιλάμε και για συναίσθημα, μιλάμε και για ενέργεια, μιλάμε και πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχει κληθεί, αυτό που σου δίνει έμπνευση εσένα, είναι η ήρεμη δύναμη. Βεβαίως σημαίνει ότι έχεις αυτοπεποίθηση, η δύναμή σου, πάθος για ζωή. Τι σε παθεί, και κουράγιο έτσι, και η εσωτερική δύναμη που αναβλύζει. Στη σημερινή εποχή έχουμε μπερδέψει εντελώς τα πράγματα. Σε κοινωνικό επίπεδο, ας το πούμε, κοινωνιολογικό και αυτά. Θεωρούμε ότι δυνατός είναι αυτός που φωνάζει. Ή θεωρούμε δυνατός είναι αυτός που πηγαίνει με νεύρα και με οργή κτλ. Όχι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ναι, αυτός που φωνάζει μπορεί να φωνάζει και για ένα άλλο λόγο. Για να καλύψει την αδυναμία. Εδώ λοιπόν ο μάγος, επειδή πάμε βαθιά σε ανάλυση, έχει να σου πει για τη δική σου τη δύναμη. Υπάρχει ο Λέων βεβαίως από πίσω. Αυτή εδώ πέρα έχει δαμάσει το θηρίο, έχει δαμάσει το λιοντάρι, που είναι δύσκολο αυτό να γίνει, που είναι ο εσωτερικός μας ο εαυτός, έτσι. Το κτίνος του εσωτερικού μας εαυτού κυρίως, και έχει καταλάβει όλα τα πνευματικά πράγματα. Θέλω να δεις εδώ πώς συντονίζονται. Το άπειρο και εδώ το άπειρο. Άρα η δύναμή σου έχεις έρθει να ανακαλύψεις το πόσο δυνατός δυνατή είσαι. Ήρεμη δύναμη που λένε. Εντάξει, μπορεί να έχεις και, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, να έχεις και ένα, έτσι, μια ένταση, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος, είναι μια χαρά. Αλλά μην τα μπερδεύουμε όμως, διότι εδώ η πνευματική δύναμη είναι διαφορετική, δεν εκφράζεται με ένταση, έτσι. Εκφράζεται με τη δύναμη της ήρεμης ψυχής, της ατάραγης ψυχής, που κανένας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Αλλά βεβαίως έχεις και δύναμη, εσωτερική αυτοπεποίθηση για να πετύχεις πράγματα. Πάμε τώρα στο επόμενο. Ποια είναι η πηγή της δύναμής σου, ώστε να αλλάξεις αλχημικά τα πάντα στη ζωή σου. Ποια είναι η δύναμή σου. Έχουμε και εδώ δύναμη, αλλά και εδώ θα πάμε για δύναμη, ώστε να αλλάξεις τα πάντα. Και είναι η σελήνη. Φίλε μου. Είναι η ψυχή σου. Και επίσης, κάτι άλλο, είναι η δύναμη του να βλέπω ξεκάθαρα το τι σημαίνει στη ζωή μου. Η σελήνη πάντα έχει να κάνει με την ψυχή, όμως έχει να κάνει και με τα πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Κάτω από το σκοτάδι της σελήνης, πολλές φορές δεν βλέπουμε καθαρά. Μπορεί να βλέπουμε ένα φάρνο να κινείται και να τρομάζουμε, και τελικά τι να είναι, ξέρω εγώ, ένα γατάκι που κινείται, έτσι. Και εμείς να έχουμε τρομάξει, να λέμε, όχι Παναγιά μου, τι κρύβεται εκεί, έτσι. Γιατί δεν βλέπουμε καθαρά. Δες ξεκάθαρα στη ζωή σου ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Εδώ έχει να κάνει με το υποσυνείδητό σου, πόσο δυνατό είναι και σε εξουσιάζει. Αν έχεις φόβους, το μυστήριο σε τρεμάζει ή όχι. Και φυσικά έχει να κάνει και με το ανικανοποίητο. Πολλές φορές στη ζωή σου έχεις βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν σε ικανοποιεί. Δεν σε ικανοποιεί η ζωή σου, δεν σε ικανοποιεί αυτό που ζεις, δεν σε ικανοποιούν οι άνθρωποι. Με κάτι παλεύεις.
Υπάρχει και μια θολούρα βέβαια εδώ, γιατί είναι και είναι ο Ποσειδώνας, είναι η ηχθής από πίσω, όπου κυρίως αυτή η κάρτα, ας το πούμε, κυβερνάει, μάλλον η ηχθής είναι πίσω από αυτή την κάρτα, κυρίως, και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του νερού, αλλά οι ηχθείς πάντα έχουν να κάνουν και με τη θολούρα. Οκ, okay. Δεν βλέπεις πολύ καθαρά. Και αυτό, αν το ξεκαθαρίσεις και το τρανσφορμάρεις που λένε, το μετασχηματίσεις, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε τώρα να δεις εδώ τι έχει να γίνει. Πάμε να ρίξουμε πρώτο στα μπαστούνια. Η πρώτη επιλογή εδώ είναι τα μπαστούνια. Τα μπαστούνια τι σημαίνει? Τα μπαστούνια σημαίνει ενέργεια. Τα μπαστούνια σημαίνει πάθος. Τα μπαστούνια σημαίνει ποιο είναι το κίνητρό μου, έτσι. Ποιο είναι το πάθος μου. Πού θέλω να δίνω την ενέργειά μου, εν πάση περιπτώσει. Για να δω. Και τι βγαίνει εδώ πέρα? Α, ελοποίηση ευχής. Θες λοιπόν. Ευχής, ευχής εδώ κύριος. Και τα υπόλοιπα ζώδια και 9 και 9. Δύο εννιάρια λοιπόν έχουν βγει εδώ στην πίστα που λένε, αλλά θέλεις εσύ να απολαμβάνεις την επιτυχία. Θέλεις ευτυχία, θέλεις συνέστημα βεβαίως και θέλεις να εμπιστεύεσαι γενικότερα όλη την πλάση, το σύμπαν και να είσαι θετικός, θετική. Σε ένα που θέλει ενέργεια έχει πέσει νερό. Άρα αυτό το οποίο βγαίνει εδώ πέρα σαν κύριο μέλημά σου είναι κυρίως ψυχολογικό. Εντάξει. Αυτό που σε κατευθύνει είναι να είσαι καλά. Θες να είσαι καλά. Οτιδήποτε γίνεται στη ζωή θες να είσαι καλά. Αυτό βγαίνει εδώ πέρα. Οκ. Okay. Αυτό μια χαρά. Πάμε στην άλλη επιλογή που είναι των κυπέλων. Εδώ ήταν η ενέργεια, εδώ είναι των κυπέλων τώρα. Τα κύπελα σημαίνει το ένστικτό μας, σημαίνει η διαίσθησή μας. Και πώς η διέστηση μετατρέπεται σε λογική, έτσι, το καταλαβαίνεις, πώς μεταμορφώνεται η διέστηση σε λογική, ώστε να το εκλογικεύσουμε και να προχωρήσουμε. Και έχει βγει, μάλιστα, 6 πεντάκτημα. Ένα ζώδιο του Ταύρου και τα υπόλοιπα ζώδια βεβαίως της Γης και σου μιλάει εδώ ότι παίρνεις μεγάλη χαρά, μεγάλη δύναμη με το να δίνεις φυσικά και να παίρνεις και με τη δικαιοσύνη και με τη γενναιοδορία. Και πιστεύεις ότι με το να μοιράζεσαι αυτό οδηγεί στην επιτυχία. Μοίρασμα λοιπόν, δικαιοσύνη και μοίρασμα. Και βεβαίως έχει και ένα καρμικό εδώ πέρα, γιατί το 6, αυτό 6 σημαίνει και παρελθόν, αλλά αυτά τα εξάρια σημαίνει όμως και δικαιοσύνη, καρμική δικαιοσύνη. Άρα το ένστικτό σου εκλογικεύει τα πράγματα μέσα από τη δικαιοσύνη, μέσα από το αν είναι δίκαιο ή όχι. Το πιάνεις το νόημα? Έλα, το πιάνεις, κατάλαβες. Πάμε τώρα στα ξύφη. Που τα ξύφη, εδώ που θα ρίξουμε τώρα, σημαίνει αλήθεια, γνώση και ξεκάθαρα πράγματα. Και έχει βγει ένας βασιλιάς πεντάκτημα. Πρακτικότητα, ρεαλισμός, σου αρέσει να επιλύεις οποιοδήποτε πρόβλημα σου προκύπτει. Δες εδώ τι, γι' αυτό μιλάμε για αλχημική μετάλλαξη. Όταν λύνουμε τα προβλήματα με έναν πρακτικό τρόπο, είναι μια αλχημική διάσταση, μια αλχημική ιδιότητα. Εξυπνάδα και γνωριμίες, σταθερότητα, φροντίδα, έτσι. Λοιπόν, φτάνεις στην αλήθεια και στην καθαρότητα της αλήθειας και της γνώσης με έναν πρακτικό τρόπο. Εδώ από πίσω είναι όλα τα ζώδια βεβαίως της Γης και κυρίως είναι το ζώδιο του... του εγώ καιρό, εδώ. Όχι του Ταύρου. Ναι, εδώ σε αυτήν την αποτύπωση είναι του Ταύρου. Εντάξει. Άμα δεις εδώ πέρα λίγο τα τέτοια, αυτά εδώ πέρα είναι τα κεφάλια του Ταύρου. Όπου ο Ταύρος σημαίνει φυσικά και σταθερότητα και οικονομική ενίσχυση, αλλά επειδή τώρα έχουμε δύο κάρτες, οι οποίες είναι σχετικά με τα πεντάκτηνα, σου δίνεται η δυνατότητα εσένα να υλοποιείς τους στόχους σου μέσα από πρακτικό μυαλό και πρακτικότητα, έτσι. Πάμε τώρα στο επόμενο που είναι τα πεντάκτηνα, έτσι. Το επόμενο σύμβολο του μάγου είναι το πεντάκτηνο. Και το πεντάκτηνο βγαίνει, το ζώδιο εδώ ενός σκορπιού και τα υπόλοιπα ζώδια νερού, αλλά κυρίως αυτή η κάρτα κυβερνάται από τον σκορπιό. Και σου λέει λοιπόν ότι
πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω εμπράκτως όλες μου τις πηγές που έχω ως βοήθεια. Πηγές είναι ικανότητες, χρήμα, ύλη, τα πάντα όλα, έτσι. Πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αυτά. Σπουδές, αυτά που έχεις επενδύσει. Και σου λέει εδώ τώρα, κοίταξε να δεις. Για να δεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνατότητές σου αλχημικά, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. Να δεις που βρίσκεσαι, να δεις τα όνειρά σου, να δεις τις επιλογές σου, να δεις τι φαντάζεσαι, να δεις μήπως χάνεις τον έλεγχο μιας κατάστασης, να δεις αν τελικά μήπως θέλεις να ξεφύγεις από την πραγματικότητα, γιατί σε κουράζει, σε δυσκολεύει, και εφόσον κάνεις πίσω, να ψάξεις την ψυχή σου και τότε να δεις ποια είναι εκείνη η πιο σοφή απόφαση. Το 7 είναι ένας αριθμός, μια κάρτα ευλογίας, αλλά και προκλήσεων. Εδώ έχεις προκλήσεις. Δεν μπορείς να πετύχεις όλα και χρειάζεται μία προσοχή τι σου λένε οι άλλοι, τι σου υπόσχονται. Κάνε λοιπόν ένα βήμα πίσω, αναλογήσου που βρίσκεσαι και στο τέλος παίρνεις μία απόφαση. Το πιάνουμε το νόημα, έτσι είμαστε σε καλό σημείο πιστεύω. Ωραία. Και πάμε τώρα στην 7η κάρτα. Φίλες και φίλοι, η 7η κάρτα είναι η υλοποίηση. Όλα αυτά εδώ. Προσέξτε τι λέει ο μάγος εδώ. Αν όλα αυτά εδώ συνδυαστούν, αυτό με όλους τους συνδυασμούς, αυτό με αυτό, αυτό εδώ, δηλαδή βάλτε όλους τους συνδυασμούς, τότε τι αλλαγές μπορώ να φέρω στη ζωή μου. Είδατε πώς απαντάει ο μάγος. Τι αλλαγές μπορώ να φέρω στη ζωή μου, πώς μπορώ να υλοποιήσω πράγματα στη ζωή μου. Και έρχεται μάλιστα μία πολύ δυνατή κάρτα και είναι το 3 πεντάκτηνο. Το 3 πεντάκτηνο, μιας και έχουμε τώρα τρεις κάρτες πεντάκτηνες, εσείς λοιπόν του πρώτου deck δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στο υλικό κομμάτι και δεν είναι καθόλου κακό. Και θέλετε όλη σας την ενέργεια να τη διοχετεύσετε, δεν σημαίνει ότι τα αφήνετε όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, αλλά θέλετε να διοχετεύσετε την ενέργειά σας στην ύλη, στην επιτυχία, στα οικονομικά, στην οικονομική άνεση, να πηγαίνετε ρε παιδί μου και ένα ταξίδι άνετα που λένε, ας το πούμε έτσι, ή να έχετε ένα αυτοκίνητο, λέω, της προκοπής. Λέω τώρα, έτσι, φέρνω ένα παράδειγμα. Εδώ αναγνωρίζεστε ως άνθρωποι οι οποίοι είστε ειδικοί στο ή είστε εξειδικευμένοι μέσα από συνεργασίες, μέσα από δικές σας ικανότητες, μέσα από κοινούς στόχους με άλλους ανθρώπους, μπορείτε όλα αυτά εδώ πέρα πραγματικά να τα μεταμορφώσετε αλχημικά, έτσι, σαν μάγος που είστε και να πετύχετε και να σας θεωρούν οι άλλοι ως ένα άτομο υψηλού επίπεδου. Όταν λέω υψηλού επίπεδου, εννοώ εκπαιδευτικού επίπεδου. Δεν είναι μόνο σπουδές τέτοια. Σας θεωρούν έναν άνθρωπο τετραπέρατο, έναν άνθρωπο που τα καταφέρνει. Είναι η κάρτα του εγώ και εγώ εδώ. Εντάξει, αυτή η κάρτα έχει να κάνει με την επιτυχία, έχει να κάνει με την αντοχή, έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα, έχει να κάνει με το χρήμα, έχει να κάνει με την ύλη, έχει να κάνει με συμβόλαια, με υπογραφές. Ένας άνθρωπος εξειδικευμένος. Σε όποιο τομέα και αν είστε. Με ό,τι και αν ασχολείστε. Με ρούχα, εξειδίκευση εκεί. Πουλάτε πολιτές, εξειδίκευση εκεί που έχετε τη δυνατότητα όταν μπαίνει μέσα ο πελάτης να τον πείθετε. Μην νομίζετε, δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Ό,τι και να είναι αυτό. Έτσι λοιπόν πετυχαίνετε και υλοποιείτε δηλαδή και μετασχηματίζετε και πετυχαίνετε την ευχή σας ή αυτά τα οποία ονειρεύεστε. Αρκετά είπαμε. Πολύ ωραία λοιπόν. Μαζεύω αυτή τη στιγμή για να πάμε στο δεύτερο deck, στο δεύτερο μάγο. Διαφορετικός αυτός από τον πρώτο. Σας έχω βάλει διαφορετικούς μάγους. Ωραία. Και πάμε σε αυτόν εδώ πέρα. Αυτός είναι ο μάγος. Δείτε το. Δεύτερη επιλογή. Λίγο μυστήριος. Προτρέπει σε έναν άλλον αιώνα, έτσι, πολλά χρόνια πίσω. Αλλά έχει πάνω στο τραπέζι του όλες τις γνώσεις και έχει εδώ το μαγικό του ραβδάκι και ξέρει πού θα κατευθύνει την ενέργεια. Το ραβδί σημαίνει κατευθύνω την ενέργεια. Κατευθύνω τη βούλησή μου. Κατευθύνω τη σκέψη μου. Και η σκέψη μου από απλά ηλεκτρικό ρεύμα, να το πω έτσι, μετατρέπεται σε ύλη σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Πάμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Ξανά. Πολύ ωραία. Για να δούμε ρε παιδιά, εσείς που επιλέξατε το δεύτερο deck, τι έχει να σας πει αυτός ο μάγος, ποιες είναι εκείνες οι πληροφορίες που έχει να σας αποκαλύψει.
Και πάμε να δούμε. Πρώτη επιλογή είναι πώς εμπνέεσαι και εμπνέεσαι με μια αποστολή. Θες μια αποστολή στη ζωή σου και είναι ο υπότης κυπέλων, μια ωραία αποστολή, μια αποστολή καρδιάς, μια αποστολή που έχει να κάνει με την αγάπη, με τον έρωτα, με τον ρομαντισμό, με τη συνάντηση με ωραίους ανθρώπους, με ροή, με αγάπη. Είναι αυτό που λένε, σου αρέσει, ανοίγει η καρδιά σου να είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε και τους αγαπάς. Και έχεις ως αποστολή στη ζωή να δείξεις αυτό το δρόμο της καρδιάς και στους άλλους. Να το μεγάλο μήνυμα. Το μήνυμα είναι λοιπόν ότι γιατί έχεις καλεστεί σε αυτή τη ζωή, τι είναι αυτό που σε καλεί? Αποστολή. Η αποστολή να δείξεις την αγάπη και στον άλλο κόσμο. Και όλοι πρέπει να το έχουμε ως αποστολή, λες εσύ. Δεν συμφωνούν όλοι με όλους, γιατί είπαμε, ο κάθε μάγος είναι ξεχωριστός. Εσύ που επέλεξε όμως το δεύτερο deck, αυτή είναι η αποστολή για σένα. Ωραία. Για πάμε να δούμε από πού αντλείς δύναμη εσύ. Έτσι. Πώς μεταμορφώνεις τα πράγματα τα οποία αγγίζεις και είναι ο αυτοκράτορας. Δύναμη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Λογική σκέψη. Είναι ένας συνδυασμός αισθήματος και λογικής. Εάν καταφέρεις τώρα αυτά τα δύο να τα συνδυάσεις, θα τα δούμε και με τις υπόλοιπες κάρτες που θα πέσουν, αρχίζεις και ανακαλύπτεις όλα σιγά σιγά τα μυστικά του σύμπαντος που πρέπει, πώς πρέπει να λειτουργούν. Ο βασιλιάς είναι, ο αυτοκράτορας είναι δύναμη. Είναι η οικογένεια, είναι ότι φτιάχνω αυτοκρατορία μου, συμβολικά το ονομάζουμε, φτιάχνω τον κόσμο μου, φτιάχνω πράγματα. Ο αυτοκράτορας όμως σου λέει ότι κοίταξε να δεις, πέρασα και από του κόσμου τις δυσκολίες. Γιατί ένας αυτοκράτορας δεν έχει περάσει καλά. Για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει, έχει πραγματικά περάσει πολλές προκλήσεις. Αλλά έχει δύναμη. Και πάμε τώρα. Εδώ θα πέσουν τα μπαστούνια. Μία κάρτα για να δούμε τα μπαστούνια που έχουν πέσει στα μπαστούνια, άρα έχουμε ένα συντονισμό. Τα μπαστούνια σημαίνει πάθος, σημαίνει ενέργεια, έτσι. Σημαίνει τι σε κάνει excited, τι σε κάνει έτσι. Αυτό που σου δίνει δύναμη με έναν περίεργο τρόπο είναι να παίρνεις δύναμη από τους άλλους. Με πολλές φορές να τους πηγαίνεις κόντρα. Γουστάρεις να πηγαίνεις κόντρα. Γι' αυτό βγήκε ο αυτοκράτορας και βγαίνει μετά από αυτό εδώ πέρα. Έχεις μάθει στη ζωή σου να πολεμάς. Έχεις μάθει στη ζωή σου όλοι σας ρεμάγκες και μόνος μου. Με το δικό σου στυλ. Δεν μασάς. Εδώ οι υπόλοιποι πετάνε ας πούμε τα μπαστούνια τους, αλλά εσύ είσαι και λίγο σε αμυντική στάση. Σαν να λες μάγκες, εγώ εδώ είμαι. Μάγκες, εσύ ό,τι θέλει, εγώ εδώ είμαι. Αν θέλετε, ελάτε, αν σας βαστάει, έτσι. Οι οποίοι ναι, μεν ακούγονται απειλητικά εδώ, κινούνται απειλητικά, αλλά όχι κάτι το τρομακτικό. Αριθμός 7. Μία κάρτα και ευλογίας, αλλά και ευθύνης, αλλά και προκλήσεων και εμποδίων. Σε κινητοποιεί ο ανταγωνισμός. Κοίταξε να δεις. Όντως, ζούμε σε έναν κόσμο που ο ανταγωνισμός είναι έντονος παντού, σε ό,τι και αν κάνουμε εκ των πραγμάτων. Γίνεσαι παρουσιαστής, λέω τώρα γίνεσαι παρουσιαστής σε μια εκπομπή, έχεις ανταγωνισμό από άλλα κανάλια γιατί υπάρχουν και άλλοι παρουσιαστές. Γίνεσαι αναλυτής ταρό, έχεις ανταγωνισμό και από άλλα κανάλια και των πραγμάτων. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, γίνεσαι εκείνο, γίνεσαι τάλλος στη ζωή σου, έχεις μια πολύ όμορφη σύζυγο, έχεις έναν πολύ όμορφο σύζυγο, έχεις ένα όμορφο σκυλάκι. Εκ των πραγμάτων γίνεσαι ανταγωνιστής διότι σε ανταγωνίζονται. Έχεις ένα όμορφο αυτοκίνητο, έχεις ένα όμορφο σπίτι, σε ανταγωνίζονται. Σε ζηλεύουν και σε ανταγωνίζονται. Και όχι μόνο. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Είσαι influencer και έχεις 1,5 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, στο Instagram. Ναι, θα σε ανταγωνιστούν. Δεν μασάς όμως. Αυτό έχει σημασία και παίρνεις και δύναμη κιόλας από αυτόν τον ανταγωνισμό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα κύπελα. Τα κύπελα λοιπόν μιλάνε για διέστηση και φυσικά μιλάνε για ένστικτο. Και έχει βγει πάλι ένας βασιλιάς εδώ πέρα τώρα. Πολύ αρσενική ενέργεια μαζεύεται εδώ. Και ένας βασιλιάς ο οποίος είναι και αυτός μπαστούνι. Κυρίως αυτή η κάρτα έχει να κάνει με το ζώδιο του Λέοντα. Και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της φωτιάς, αλλά κυρίως κυβερνάται από το ζώδιο του Λέοντα. Είτε τώρα ζώδιο είτε οροσκόπος, έτσι. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν είναι πολύ σίγουρος. Πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι τόσο ευαίσθητος. Εσύ λοιπόν έχεις μια άλλη ιδιαίτερη ενέργεια. Όταν μιλάμε για ένστικτο, είναι για σένα λίγο ενεργειακό το κομμάτι. Δηλαδή, σαν η άβρα σου, να το πω έτσι, μπορεί και σκανάρει λίγο τις άβρες
τον άλλον ανθρώπο, σαν να διαβάζει την ενέργεια των άλλων ανθρώπων. Διαβάζω την ενέργεια. Υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν την ψυχή, υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν ενέργεια, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να συντονιστούν με τον άλλον άνθρωπο και ας είναι χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Εδώ είναι διαβάζω λίγο την ενέργεια. Γι' αυτό έχει βγει το, εδώ που είναι το intuition, δηλαδή που είναι η διέστηση, εσύ διαβάζεις την ενέργεια και έχεις και μεγάλη ικανότητα. Γι' αυτό έχει βγει και αυτή η κάρτα του βασιλιά. Αυτό είναι ένα προσόν λοιπόν για σένα και έχει και πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ καλά, όμως μεγάλη προσοχή. Τις βλέπετε τις σαλαμάνδρες. Οι σαλαμάνδρες είναι η αρνητική ενέργεια. Γι' αυτό μιλάνε τα ταρό, μιλάνε με απίστευτους συμβολισμούς, ακόμα και παραμικρή λεπτομέρεια. Μην ασχοληθείς και μην το κάνεις επίτηδες για να μπορέσεις, μάλλον εδώ σου λέει το εξής. Πρόσεχε πώς θα καναλιζάρεις, πώς θα χρησιμοποιήσεις, πώς θα μεταμορφώσεις, πού θα στείλεις την ενέργειά σου. Όχι για κακό σκοπό, πάντα για καλό. Γιατί, διότι τότε ξυπνάς το βασίλειο των σκοτεινών δυνάμεων και έρχονται μετά, και για να μην κάνω την κίνηση, και γίνεται μετά το έλα να δεις. Εντάξει, λοιπόν. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στα ταρό, ενώ δηλαδή ανάλυση ταρό, και αστρολογικά ισχύει αυτό, γιατί αυτό είναι και από την αστρολογία παραμένω. Ό,τι όποιος εμπλακεί με σκοτεινές δυνάμεις, τον ρουφάει μια μαύρη τρύπα, ας το πούμε, και μετά για να βγεις από εκεί μέσα, άστο, άστο καλύτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε λοιπόν. Εγώ όφυλα να σας προειδοποιήσω. Τώρα, από εκεί πέρα, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Συνεχίζουμε λοιπόν και το εξέτασα αστρολογικά. Α, μάλιστα. Ξύφι. Εδώ είναι τα ξύφι. Τα ξύφι σημαίνει η καθαρότητα, η ειλικρίνεια, οι γνώσεις και πού μπορείς να βρεις τις αλήθειες και έχει βγει στο θάνατο. Παναγιά μου, θα πεις μου. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έχει βγουν λοιπόν εδώ, επειδή έχουν βγει πολύ δυνατές ενέργειες, εδώ έχει να σου πει το εξής. Πάντα να είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη. Σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει, κι αν ακόμα, αυτό οδηγήσει στο τέλος κάποιων πραγμάτων. Να μην φοβηθείς. Σε θέματα σχέσεων, σε θέματα εργασίας, σε θέματα ανταγωνισμού, σε θέματα ενέργειας, ξεκόβω. Ξεκόβω διότι πρέπει να κλείσουν οι δοκιμασίες και εκείνοι οι κύκλοι οι οποίοι δεν σου χρειάζονται πλέον. Η αλήθεια θα φανερωθεί αργά ή γρήγορα και είναι οδυνηρή για πολλούς ανθρώπους, ίσως και για σένα κάποιες στιγμές. Αλλά να ξέρεις ότι ό,τι πρέπει να τελειώσει, πρέπει να τελειώσει. Και είναι μια δυνατή κάρτα, εδώ είναι ο Σκορπιός από πίσω που κρύβεται, πλουτόνιες ενέργειες, λοιπόν δύσκολες ενέργειες και επίσης σημαίνει και κάτι άλλο. Ξεκαθαρίζεις τη θέση σου, ας το πούμε, διότι ο θάνατος έχει ένα θετικό μήνυμα. Ναι, έχει ένα θετικό αυτή η κάρτα. Σου λέει, πήγαινε, ζήσε φίλε μου και φίλη μου. Το επόμενο είναι τα πεντάκτημα. Πού βρίσκεις εσύ τώρα την ύλη και τη δύναμη με πηγές σε υλικό επίπεδο για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Και εδώ βγαίνει ένας ακόλουθος σκούπα. Ο ακόλουθος σκούπα σου μιλάει για οριμότητα, σου μιλάει πώς μπορώ να τα... πώς, μάλλον, πού μπορώ να βρω... μάλλον, να το πω λίγο διαφορετικά. Πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά εδώ... Και η απάντηση είναι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και πολλές φορές με ποικίλους και πολύ δημιουργικούς τρόπους. Αλλά μην ξεχάσεις τη δύναμη του νερού, τη δύναμη της καρδιάς. Διότι αυτή είναι στο τέλος η οποία θα σε οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα σε μια κάρτα η οποία λέει πώς μπορώ όλα αυτά να τα υλοποιήσω, πώς μπορώ να κάνω manifestation, τι αλλαγές χρειάζεται εγώ να χρησιμοποιήσω για να δημιουργηθεί, για να τα καταφέρω, και βγαίνει το 8 μπαστούνι. Το 8 μπαστούνι σου μιλάει για δύναμη. Το 8 μπαστούνι πάλι μιλάει για ενέργεια και επειδή είσαι ένα υψηλού επίπεδο ενεργειακό άτομο και μπορείς να αξιοποιήσεις την ενέργειά σου ακόμα περισσότερο, το πώς εσύ τώρα θα την αυξήσεις την ενέργειά σου είναι καθαρά δικό σου θέμα. Εγώ δεν θα σου πω, δεν θα σε οδηγήσω, δεν θα σε καθοδηγήσω, διότι ο καθένας πρέπει να περάσει μέσα από το δικό του, το μετερίζει, το δικό του μονοπάτι και να μάθει και δεν ξέρω τι άλλο. Προσοχή μόνο σε αυτά που σας είπα, στα μαύρα πράγματα. Αλλά μπορείς να τα τρανσφορμάρεις όλα αυτά εδώ αλχημικά, να γίνει μια αλχημία με το 8 μπαστούνι.
Στόχη, δύναμη, τοξότης φυσικά εδώ και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Βάζω στόχους, στοχεύω ψηλά, προχωράω με δύναμη, αυτοπεποίθηση, δεν μασάω. Ακολουθώ και το δικό μου δρόμο εδώ. Εντάξει, ακολουθώ και το δικό μου δρόμο εδώ. Πολύ ωραία. Εντάξει, καλός και ο δεύτερος μάγος. Όχι βέβαια, φυσικά και ήταν καλός, εξαιρετικός ήταν. Ωραίο και αυτό το ρίξιμο. Ετοιμαζόμαστε, να τα βάλω στην άκρη τώρα, για το επόμενο ρίξιμο με τον τρίτο μάγο. Και είναι αυτός εδώ πέρα, αυτός είναι πιο... Μου θυμίζει λίγο πιο Hollywood κατάσταση. Μακρύ μαλάκι, ξανθούλης, ε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μοιάζει σαν τον... Πώς το λένε. Όχι, δεν είναι ο Johnny Depp. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Εντάξει, μην πω τίποτα τώρα, λοιπόν. Έχει λοιπόν εδώ τα τέσσερα στοιχεία. Έχει καταφέρει και τηλεπαθητικά, τηλεπαθητικά ταχύ σε όρθια θέση. Όλα γίνονται, ναι, υπάρχει και τηλεπάθεια. Γίνονται όλα τα πράγματα. Και για πάμε ρε τρίτε μάγε, γιατί είναι το τρίτο deck, να δούμε τι έχεις εσύ να μας πεις. Ωραία, τα πήρα όλα. Και ξεκινάμε για να το βάλω εδώ να φαίνεται. Ας πάει αυτός στην άκρη λίγο, να φαίνεται αυτός εδώ πέρα. Και για να δούμε ρε παιδί, αυτός ο μάγος τι θα μας φανερώσει, τι έγινε να μας πει. Πάμε, νούμερο 1. Πώς εσύ εμπνέεσαι, για ποιο πράγμα έχεις καλεστεί σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι, και είναι η ευτυχία, η χαρά, η οικογένεια ίσως. Να περνάμε καλά, να καλούμε ανθρώπους στο σπίτι, η ομορφιά και να χτίζουμε ωραίες σχέσεις. Μπαστούνι και εδώ, ενέργεια, όμορφη ενέργεια. Εδώ είναι η ενέργεια της ομορφιάς, εδώ είναι η ενέργεια, η χαρούμενη ενέργεια, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών ενέργειες. Υπάρχει και η μίζερη, υπάρχει και η θλίψη, υπάρχει και αυτό, υπάρχει όμως και το άνοιγμα, υπάρχει και η όμορφη ενέργεια. Δεν έχω περισσότερα να πω, μια χαρά. Άρα το καλεσμά σου είναι με τον τρόπο σου, με την ενέργειά σου, να μεταμορφώνεις τους άλλους ανθρώπους. Να είναι και εκείνοι χαρούμενοι. Εσύ λοιπόν εδώ, ποια είναι η δύναμή σου? Α, μάλιστα. Επειδή, ποιο είναι το μαγικό σου άγγιγμα, ας πούμε εδώ. Θα μου πεις πέντε κυπέλλου, είναι θλιμμένη κάρτα, ναι. Το άγγιγμά σου είναι να ακουμπάς τις ψυχές των ανθρώπων και να βγαίνουν από τη θλίψη τους. Και τη δική σου βέβαια ψυχή. Ίσως τη δική σου ψυχή όχι τόσο πολύ, γιατί αισθάνεσαι, ή το δικό σου συνέστημα, ας πούμε, γιατί αισθάνεσαι περίεργα καμιά φορά. Αλλά μπορείς να τα καταφέρεις πολύ καλά και ως θεραπευτής. Μπορεί να είσαι πολύ καλός θεραπευτής ή θεραπεύτρια και αυτή είναι η δύναμή σου, να μεταμορφώνεις τους άλλους και να τους βγάζεις από τη θλίψη τους και να βλέπουν το θετικό κομμάτι. Έχεις υποφέρει και εσύ αρκετά. Για να δούμε όμως, εδώ τώρα θα πάμε στα μπαστούνια. Μπαστούνια και είναι ο Άσος Ξυφών. Άσος Ξυφών είναι μία από τις πολύ ισχυρές μαγικές, ενεργειακές κάρτες. Ο Άσος Ξυφών έρχεται να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα, έρχεται ως όρθιο, όπως είναι το σπαθί εδώ, να κόψει το αρνητικό, το μαύρο και να το κάνει φως, να το μετατρέψει. Έχεις λοιπόν την ενέργεια, την ευλογία αν θέλεις, εντάξει, και αυτό που σου δίνει πολλή ενέργεια και πάθος, που είναι και η αλήθεια. Παθιάζεσαι με την αλήθεια. Παθιάζεσαι με το να ξεκινάς και πράγματα. Παθιάζεσαι με το να δημιουργούνται εκείνες οι προποθέσεις που στα πάντα σε όλα να είναι αληθινά, να υπάρχει μια αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι το πάθος. Αυτή είναι η δύναμή σου. Και φυσικά είναι και η γλώσσα της αλήθειας, αλλά είναι και η ευλογία εδώ. Άκουσε το αυτό, κράτα το. Πάμε στα κύπελα, που είναι η διέστηση. Τι έχουν να σου πούνε λοιπόν για τη διέστησή σου, και είναι και ένα. Α, μάλιστα. Το 7 μπαστούνι. Η διέστησή σου σου λέει λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σε ανταγωνιστούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εναντίον σου. Αυτό όμως δεν θα σε κάνει να μειωθείς, θα σε κάνει δυνατότερο δυνατότερη. Διότι μέσα από τον ανταγωνισμό, μέσα από το όχι τους, μέσα από την κόντρα τους, μέσα από το να σου γυρνάνε την πλάτη ή να σε κριτικάρουν, εσύ μπορείς με το σπαθί σου να τα λύσεις όλα αυτά, να πας εκεί που γουστάρεις μόνος σου, μόνη σου και να τα καταφέρεις. Η διέστησή σου λοιπόν έχει αρκετή ενέργεια.
Για πάμε στα ξύφη λοιπόν. Τι λένε τα ξύφη, ποιες είναι, ποια είναι η καθαρότητα, η αλήθεια, αλλά και οι γνώσεις και πώς μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις γνώσεις. Και έχουμε έναν ήλιο. Είσαι ένα άτομο το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ η αλήθεια, να λάμπει η αλήθεια, πραγματικά να λάμπει η αλήθεια, ένα άτομο με πολλή ενέργεια, ένα άτομο το οποίο θα πολεμήσει για τα ιδανικά του, για τις ιδέες του, ένα άτομο το οποίο του αρέσει γενικότερα τα πράγματα να είναι κάτω από το φως του ήλιου που λένε και να μην υπάρχουν τίποτα, τίποτα σκοτεινά σε οποιοδήποτε επίπεδο, και έχεις και πολύ δύναμη για να μπορέσεις να προχωρήσεις, έτσι. Και ο ήλιος είναι από τις πολύ καλές κάρτες και επίσης σημαίνει και γνώσεις, σημαίνει να μάθω πράγματα. Εδώ έχει και τα ζώδια. Σημαίνει να μαθαίνω και άλλα πράγματα. Να μαθαίνω, μου αρέσει να μαθαίνω, να λάμπω. Σημαίνει υψηλό επίπεδο επίσης εκπαίδευση, έτσι. Η επόμενη κάρτα, που είναι τα πεντάκτηνα, έχει βγει. Τα πεντάκτηνα σημαίνει ποιες είναι οι πηγές μου και πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα αυτά που έχω μάθει μέχρι στιγμής. Και ένας βασιλιάς, και εδώ τώρα βασιλιάς, μπαστούνι. Έχουμε λοιπόν πολλά μπαστούνια και ήλιο. Εντάξει, έχουμε και αέρα, έχουμε ζώδια του αέρα εδώ, ζώδια μπαστούνια που είναι ζώδια της φωτιάς, φωτιά εδώ και νερό εδώ, αλλά κυρίως έχουμε πολύ 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 μπαστούνι. Τι σημαίνει ο βασιλιάς? Γνωρίζω, ξέρω, έχω αυτοπεποίθηση, ξέρω τι θα κάνω και ξέρω πώς θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις και την ενέργεια για να τα υλοποιήσω όλα αυτά και να τα μετατρέψω σε κάτι χρήσιμο για μένα και να υλοποιήσω αυτά που θέλω στη ζωή μου. Θέλει ενέργεια λοιπόν. Θέλει πολλή ενέργεια. Επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ενέργεια, γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός, κάποιοι άλλοι άνθρωποι θέλουν το χρόνο τους. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι θέλουν περισσότερο commitment. Λοιπόν, οπότε, αυτό είναι το πώς μπορεί να τα πάρει όλα αυτά και να τα μεταμορφώσει γενικά ο μάγος. Και πώς μπορεί να φτάσει λοιπόν στην υλοποίηση γενικότερα. Πώς μπορούν όλα αυτά να συνδυαστούν και πώς μπορεί να γίνει μέσα από τη δική σου ενέργεια και τη δική σου αλλαγή, και είναι ο βασιλιάς. Λοιπόν, έχουμε βασιλιά, δύο βασιλιάδες. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο μιλάει για φροντίδα, για σοφία, για ύλη, για ρεαλιστικούς στόχους, για λογική. Σημαίνει ότι όλα αυτά τα παίρνω λοιπόν, όλα αυτά τα στάδια μου, όλα αυτά εδώ, και τα μεταμορφώνω σε βασιλιά πεντάκτηνο. Έτσι, το manifestation που λένε. Πώς όλοι οι συνδυασμοί μπορούν να φτάσουν σε ένα χαρτί, στο τελικό χαρτί, και αυτός ο μάγος δηλαδή να τα μεταμορφώσει όλα αυτά τα πράγματα. Με ένα βασιλιά πεντάκτηνο. Βλέπω την πραγματικότητα, βλέπω την αλήθεια, στέρεο έδαφος, τα υλοποιώ, έχω ρεαλιστικούς στόχους, έτσι. Έχω επικοινωνία, επικοινωνώ με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί επίσης να με βοηθήσουν, και έτσι μπορείτε να υλοποιήσετε αυτά που θέλετε, και είναι δύναμη σχεδίου ότι δύο βασιλιάδες εγγυώνται τουλάχιστον ότι έχετε την αυτοπεποίθηση να το κάνετε. Εντάξει, ωραία λοιπόν, πάμε και στο επόμενο, στο τελευταίο μας deck, την τέταρτη επιλογή. Όσοι επιλέξατε εσείς την τέταρτη επιλογή. Ένα λεπτό. Άλλος μάγος εδώ βεβαίως, διαφορετικός, νάτος. Η ουσία μένει η ίδια όμως, εδώ έχει και χρυσουλίνια από πίσω αυτή η κάρτα. Και ξεκινάμε. Για να ανακατέψουμε έτσι λιγάκι. Εδώ γίνεται χαμός, μηνύματα πολλά αυτός ο μάγος έχει να πει. Πετάγονται οι κάρτες, αυτό σημαίνει μηνύματα αρκετά, μηνύματα πολλά. Και πάμε να δούμε τι σου δίνει σε ένα έμπνευση σε αυτή τη ζωή, έτσι. Από πού παίρνει έμπνευση, γιατί ποιο πράγμα σε έχει καλέσει η ζωή, και είναι το 15άκτινο. Δεν είναι μόνο τα φράγκα εδώ. Είναι το 15άκτινο, σημαίνει χρήμα, σημαίνει ένα καλό όνομα, καλές επαγγελματικές σχέσεις, άνοιγμα επαγγελματικό, επιτυχίες επαγγελματικές, μία οικογένεια αγαπημένη, μία οικογένεια δεμένη. Σημαίνει και το κληρονομικό κομμάτι, δηλαδή ότι, εντάξει, έχω πάρει. Και πώς το λένε, και ένα όνομα και το πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα, είναι και κάρτα των στόχων. Βάζω και στόχους, έτσι. Είναι καλή κάρτα, διότι δείχνει επίσης, θέλει να δείξει και ότι το έχετε και με τα οικονομικά. Σας αρέσει η άνοδος, σας αρέσει η οικονομική άνοδος ή η επιτυχία. Και είναι μια χαρά. Άλλοι άνθρωποι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, δεν μπορούν να γίνουν όλοι τραγουδιστές. Άλλοι άνθρωποι θέλουν να γίνουν γιατροί, δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί.
Εντάξει, άλλοι γίνονται αυτό, γίνονται. Εντάξει, να κάνουμε, έτσι είναι. Πάμε να δούμε τώρα εδώ ποια είναι η δύναμή σου. Ποια είναι αυτή η μυστική δύναμη και είναι ο τρελός. Ω, μια πολύ σημαντική κάρτα. Εδώ πίσω κρύβεται ο ουρανός ως πλανήτης που σημαίνει και ξαφνικά γεγονότα. Ο ουρανός σημαίνει και ξεκινάω από το μηδέν. Εδώ σημαίνει και κάνω και καινούργια ξεκινήματα. Ξεκινάω από το μηδέν. Έχω δύναμη, προχωράω, παίρνω ρίσκα. Έχω νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, όμορφα πράγματα. Και πολλές φορές μπορώ να χαρακτηριστικό και ως εκεντρικός ή εκεντρική. Ενώ σε θέματα σκέψης, έτσι. Το να έχεις μια κεντρική ιδέα, εκεντρική, εντάξει, όχι κεντρική, λοιπόν, και να είσαι εκεντρικός, δεν είναι κακό στη σημερινή εποχή και στη σημερινή κοινωνία, ίσως και χρειάζεται κιόλας. Έχουμε όμως μια μεγάλη αρκάνα εδώ, σου δίνει πολύ δύναμη, ψάχνεις και για καινούργια ξεκινήματα στη ζωή, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι σου δίνει αρκετή δύναμη, ήδη έχεις γεμίσει με αρκετή δύναμη. Είναι τρεις κάρτες εδώ στη σειρά τώρα, που είναι πολύ όμορφες και πάρα πολύ δυνατές. Πάμε να δούμε τα μπαστούνια, την ενέργεια των μπαστούνιών εδώ, που είναι το πάθος, η ενέργεια, τι σε τραβάει και βγαίνει ο Ιεροφάντης. Πρώτα απ' όλα σου αρέσει η διδασκαλία. Σου αρέσει η πίστη, σου αρέσει η θρησκεία. Σου αρέσει και ο γάμος. Το κεντρικό όμως σημείο εδώ, αυτό που σου δίνει πάθος, είναι και λίγο και το μεταφυσικό θα έλεγα. Κυρίως από την ορθόδοξη πλευρά, δηλαδή της εκκλησίας ας το πούμε, σου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Να ακούς για το ένα, να διαβάζεις, να ακούς ιστορίες, έχεις ίσως βιώσει και εσύ και κάποια θαύματα, ίσως έχεις βιώσει και εσύ στη ζωή σου, έχεις ευλογηθεί με αυτή την ικανότητα, μάλλον με αυτή την, όχι ικανότητα, έχεις ευλογηθεί από το Θεό να βιώσεις κάποιο θαύμα στη ζωή σου και σε κάνει να πιστεύεις. Και πραγματικά είσαι πολύ τυχερός, πολύ τυχερή αν σου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Λίγοι άνθρωποι το πετυχαίνουν στη ζωή τους. Τώρα θα μου πείτε, μα εσύ τώρα κάνεις ένα άνοιγμα. Μπορεί να αφορά κάποιους χιλιάδες ανθρώπους. Το θαύμα μπορεί να έχει γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μια καλή υγεία. Το θαύμα ότι βρήκα την υγειά μου. Το θαύμα ότι πέτυχα. Ένας πολύ καλός γάμος. Είναι ευλογία, έτσι. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Μια πολύ καλή οικογένεια. Ένας πολύ καλός φίλος, μια επαγγελματική επιτυχία, ένα πραγματικό θαύμα. Εντάξει, πήγα στο τάδε μοναστήρι και είχα μια εντελώς εξωπραγματική εμπειρία που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Εντάξει. Τα θαύματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, παραμένουν θαύματα. Αυτό εννοεί εδώ πέρα και είναι μια πολύ καλή έτσι, κάρτα ιδιαίτερη που μιλάει και για την ενέργειά σου. Σου αρέσει αυτή η ενέργεια γενικά να βρίσκεσαι και είναι και πολύ καλό. Στο επόμενο είναι οι κούπες. Και οι κούπες έρχονται και μιλάνε για τη διέστηση και είναι ο θάνατος. Ο θάνατος έχει βγει σχεδόν σε όλες τις επιλογές εδώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας τρομάζει. Όντως είναι μια πολύ τρομακτική κάρτα, μια πολύ έτσι με άσχημη εικόνα. Μας μιλάει, κλείσε κύκλους, κλείσε καταστάσεις, κάποια πράγματα πρέπει να κλείνουν. Όταν η διέστησή σου λέει ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, έχει τελειώσει. Πάρτο. Και μεταμόρφωσέ το. Όλες οι κάρτες εδώ στην ουσία μιλάνε για μεταμόρφωση. Πώς μπορώ να πάρω μία κατάσταση στα χέρια μου και να τη μεταμορφώσω, έτσι. Εδώ πέρα ο μάγος, το μαγικό του ραβδί σημαίνει γνώσεις. Σημαίνει γνωρίζω πλέον κάπως τα πράγματα, πώς λειτουργούν, ποιοι είναι οι νόμοι λίγο. Εδώ δεν έχει σημασία αν παρατηρήσεις είτε είσαι ιερωμένος, είτε είσαι άγιος, είτε είσαι άνθρωπος, είτε βασιλιάς, είτε αυτό, είτε το ένα, είτε το άλλο. Κάποια στιγμή κάποια πράγματα ολοκληρώνονται, έρχεται το τέλος. Δώσε ένα τέλος σε αυτό το οποίο δεν σου χρειάζεται εκεί. Θα το δεις με τη διέστησή σου. Αλλά το νόημα και εδώ είναι ένα. Ζήσε. Σου λέει εδώ αυτή η κάρτα, ζήσε ρε άνθρωπε μου. Για να ανάψω λίγο το φως για να μην είναι και τόσο σκοτεινά έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ζήσε σου λέει. Προχώρα, ζήσε. Άστο, εντάξει. Ξύφι. Τι λένε τα ξύφι. Τα ξύφι μιλάνε για εκπαίδευση, μιλάνε για αλήθειες, μιλάνε ότι okay, βλέπω ξεκάθαρα κάποια πράγματα και έχει βγει το 9 κούπα. Είναι των επιθυμιών, η κάρτα των επιθυμιών, είναι η κάρτα όπου σου λέει περίμενε, έχει υπομονή, ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένος χρόνος για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Μπορεί να βιάζεσαι, αλλά σημαίνει και κάτι άλλο εδώ. Ηρεμία ψυχής, ηρεμία μυαλού, ηρεμία καρδιάς. Θα καταλάβεις λοιπόν ότι η καθαρότητα, η αλήθεια θα σου εμφανιστεί μέσα από μία κάρτα που μιλάει και για λίγο μοναξιά. Γιατί εδώ έχουμε μια μοναξιά.
Μόνο σου θα καταλάβει τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Με μια ηρεμία όμω, όχι πάνω σε ένταση. Γιατί πάνω στην έντασή μα, εκεί δεν σκεφτόμαστε και πηγαίνουμε εντελώ παρορμητικά και το χάνουμε. Άρα λοιπόν εδώ ο μάγο σου λέει: έχει επιθυμίε. Θε να υλοποιήσει πράγματα. Έχει πετύχει πολλά στη ζωή σου. Ναι, αλλά αυτέ οι επιθυμίε χρειάζονται και ένα χρονικό περιθώριο για να υλοποιηθούν. Έχει το υπόψη σου. Εντάξει. Και το άλλο είναι το πεντάκτηνο. Ποιες είναι οι πηγές σου γενικότερα. Πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Και εδώ έχει βγει ένα άλλο εννιάρι. Δύο εννιάρια λοιπόν. Το εννιά σημαίνει κλείσιμο πραγμάτων. Έχεις μάθει να παλεύεις. Έχεις μάθει να παλεύεις. Είσαι παλικάρι. Γι' αυτό έχεις και τη δύναμη να ξεκινάς από την αρχή. Έχεις μάθει να παλεύεις. Εδώ είναι ζώδια νερού. Εδώ είναι ζώδια της φωτιάς. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε μία κάρτα που μιλάει ότι είσαι ο άνθρωπος που έχει πολεμήσει. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κουραστεί, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά αποθέματα δυνάμεων βεβαίως, αλλά η πηγή σου είναι η ενέργειά σου. Και για έναν ίσως περίεργο τρόπο, δεν φαίνεται εδώ, αλλά επειδή είναι και έτσι φτιαγμένα τα υπόλοιπα μπαστούνια, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να σε φυλακίσουν κατά κάποιο τρόπο. Ας το πω έτσι, λίγο ελεύθερη μετάφραση, λίγο έτσι ελεύθερη ανάλυση, και οι οποίοι θέλουν να σου πάρουν την ενέργεια. Να σου ρουφήξουν την ενέργεια. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θέλουν να. Γιατί σε βλέπουν έτσι με δύναμη, με αυτοπεποίθηση και προχωρά και κάνει. Αχ, να πάρω ενέργεια. Αχ, να πάρω κι εγώ λίγη ενέργεια, την ενέργειά του. Και στη ρουφάνε, την απομυζούν αυτή την ενέργεια, έτσι. Εσύ αντέχεις, γιατί έχεις πολλά αποθέματα και προκλήσεις βεβαίως και έχεις περάσει και πολλά γεγονότα, το παλεύεις, okay, αλλά πρόσεξε το όμως. Και βεβαίως σημαίνει και κάτι άλλο, ότι η πηγή σου εδώ δύναμης για να υλοποιείς πράγματα είναι η προσπάθεια. Η συνεχής προσπάθεια και μην εγκαταλείψεις ότι και αν γίνεται ακόμα κάτι, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ δύσκολα. Πώς υλοποιούμε λοιπόν τις αλλαγές μας και όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε? Με έναν ήρεμο τρόπο. Με έναν ακόλουθο εδώ πέρα κουπάτος, με αρκετή ωριμότητα, με προσφορά στους ανθρώπους, με κατανόηση, κατανοούμε τους ανθρώπους, το πρόβλημά τους, τους ακούμε. Γιατί εδώ σημαίνει ότι, OK, σε ακούω, σε καταλαβαίνω. Θα σε ακούσω, αλλά θα σου προσφέρω και τη συμβουλή μου. Ή θα σου προσφέρω το χρόνο μου, ή θα σου προσφέρω την καρδιά μου. Θα σου προσφέρω το συναίσθημά μου, που σημαίνει κατανόηση. Όταν κατανοούμε τον άλλον, είναι συναίσθημα. Ναι, σε καταλαβαίνω. Δεν το λέμε τυπικά. Το λέμε, ρε παιδί μου, σε καταλαβαίνω τι περνάς. Έτσι. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σου. Άρα, η υλοποίηση αυτών των πραγμάτων εδώ είναι μέσα από την καρδιά και την κατανόηση και την προσφορά. Δείτε, προσφορά. Για να πετύχετε πολλά πράγματα στη ζωή σας ή αυτά που θέλετε, χρησιμοποιείτε το συνδυασμό όλων αυτών εδώ πέρα, εδώ όμως σημαίνει και προσφορά στους άλλους, προσφέρω. Κατανοώ, προσφέρω, τους καταλαβαίνω, έτσι. Και επειδή είναι και μια κάρτα που έχει να κάνει με, εδώ σημαίνει και ανανέωση, σημαίνει και καλή υγεία, σημαίνει και καλή διάθεση, έτσι. Και πολλές φορές επειδή έχουμε και δύο κάρτες εκεντρικές, αυτή εδώ και αυτή εδώ, γιατί δείτε τον αυτό εδώ, είναι και λίγο καλλιτεχνικός, είναι και λίγο ιδιαίτερος. Φοράει το καπελάκι του, έχει το φτεράκι του εδώ, έχει πατάει εδώ λίγο την πέρτα του, ας πούμε, έχει μποτίτσες, ξέρω εγώ τι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά σημαίνουν ότι πολλές φορές τις λύσεις θα τις βρείτε με απροσδόκητους τρόπους και περίεργους τρόπους, κάνοντας χρήση το συνδυασμό αυτών εδώ πέρα των πραγμάτων. Ο καθένας τώρα όπως το κατάλαβε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να βοήθησα αρκετά, γιατί τα μηνύματα του μάγου πολλές φορές έχουν και ένα μυστηριακό σίγουρα μήνυμα, το οποίο ο καθένας στη ζωή του χρειάζεται λίγο να το αποκρυπτογραφήσει. Φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε. Κάντε εγγραφή. Επίσης πατήστε το καμπανάκι δύο φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα επόμενο άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.